Καταρχάς θα ήθελα να επενέσω την πρωτοβουλία της Action in Greece. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα μας δεν είναι πλέον ο ήλιος και η θάλασσα για το ένας τόπος προορισμού που ερχόντουσαν οι τουρίστες. Η Ελλάδα έχει αλλάξει δραματικά, έχει μπει μέσα στο γαστρονομικό χάρτη της Ευρώπης και πρωτοβουλίες όπως είναι η Action in Greece, οι οποίοι θέλει να προβάλλει τη γαστρονομία μας, θέλει να προβάλλει τα προϊόντα, τους παραγωγούς, στους ξένους έχει μεγάλη βαρύτητα, γιατί ένα μεγάλο μέρος πλέον του τουρισμού το οποίο έρχεται στην Ελλάδα έχει γαστρονομικό προορισμό. Οπωσδήποτε τα νησιά μας, διάφορες περιοχές της Ελλάδας κλπ. Άρα λοιπόν κάθε τι το οποίο προβάλλουμε τη χώρα μας και δίνουμε μια άλλη διάσταση, οι Έλληνες έχουν σταματήσει να μένουν πλέον στη χωριάτικη όπως λέγαμε παραδοσιακά και τα λοιπά. Έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Έχουμε μπει ανταγωνιστικά σε χώρες γαστρονομικές όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Ιταλία. Άρα λοιπόν αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι είναι καλοδεχούμενη κάθε προσπάθεια από όπου αν έρχεται και ιδίως αυτή την Action in Greece η οποία προβάλλει αυτό το κομμάτι. Η βραδιά ήταν τέλεια. Εγώ αντιπροσωπεύω την Ιταλική κοινότητα στην Ελλάδα. Είμαι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιταλών του Εξωτερικού και έχουμε έρθει εδώ με δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προσωπικά εγώ και τα δύο μέλη που ζούμε στην Ιταλία και είμαστε πιο κοντά λόγω ότι ζούμε εκεί, έχουμε να κάνουμε με ιταλικά προϊόντα. Είναι όχι μόνο εφάμιλα που η ιταλική κουζίνα θεωρείται ίσως μία από τις καλύτερες στον κόσμο, αλλά πρόσφατα διάβασα ένα γκάλωπ που έγινε ότι συμβαδίζει μαζί με την ιταλική κουζίνα εξίσου και η ελληνική κουζίνα με τα προϊόντα που παρουσιάστηκαν σήμερα και δοκιμάσαμε. Θα έλεγα ότι ίσως είναι ακόμα σε καλύτερο επίπεδο. Γευθήκαμε κάποιες γεύσεις που είναι πολύ δύσκολο να είναι τόσο πολύ καλά ευγευστές και πάνω απ' όλα βιολογικά, φυσικά, μια κουζίνα καζαλίγκα, σαν να μαγείρεψε σε οικογένεια, γιατί συνήθως όταν πάμε κάπου έξω να φάμε και να γευτούμε έχουμε να κάνουμε με catering. Αυτό το διακρίναμε καθαρά ότι εδώ δουλέψανε σεφ και μαγειρέψανε ζωντανά με τα ανώτερα και τα αγνότερα υλικά κατά την άποψή μου που δοκίμασα εγώ και τα δύο μέλη μας, και θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στάμου και το Action in Greece, το κανάλι σας, το οποίο έχει τύχει και το παρακολουθώ, σας διαβάζω, ακολουθώ τα social media τα δικά σας. Πολλά συγχαρητήρια και μάλιστα έχω κάνει και μία πρόταση στην κυρία Σοφία Στάμου να οργανώσουμε εμείς με την δική μας ιταλική κοινότητα ένα event μεσογειακής κουζίνας με ιταλικά και ελληνικά προϊόντα και ελπίζω να καταφέρουμε να το κάνουμε στην πράξη. Είμαι ο Γιώργος Κουρούτος και είμαι ζαχαροπλάστης ζαχαροτέχνης. Μαζευτήκαμε εδώ για να δούμε αυτά τα υπέροχα προϊόντα που έχουν φέρει όλη αυτή η παραγωγή. Τα γευστήκαμε, είναι πάρα πολύ ωραία όλα. Η κυρία Στάμου καταπληκτική όπως πάντα και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εγώ είμαι στην Κρητική Επιτροπή, στη Γευσιγνωσία. Δοκιμάζουμε τα προϊόντα των παραγωγών και τα βαθμολογούμε. Το επάγγελμά μου είναι ζαχαροπλάστης ζαχαροτέχνης, οπότε εγώ ειδικεύομαι πιο πολύ και στα προϊόντα που παρασκευάζονται για αυτόν τον σκοπό. Ζαχαροπλαστική και γλυκά και αρτοποιήματα και αυτά. Οι πρώτες ύλες άψογες, ειδικά τα τυριά, ήταν πάρα πολύ καλά και πολύ ποιοτικά, όπως και τα κρέατα που δοκιμάσαμε, που είναι ελληνικά όπως μάθαμε.
Βεβαίως, βοήθησα λίγο την Κική στη ζαχαροπλαστική για να φτιάξουμε το παγόνι και την τούρτα που ετοιμάσαμε εδώ πέρα για τη βραδιά. Αυτό, η συνεργασία μεταξύ των συνεργατών είναι πολύ σημαντική, οπότε βοηθάμε ο ένας τον άλλον για το καλύτερο αποτέλεσμα. Τη γαστρονομία της Ελλάδας θα πρέπει να τη δείξουμε και στο εξωτερικό και παντού, να μαθευτεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι που είμαι μέλος αυτού. Ελευθερία Γκρίμπα, δημιουργός και εθελόντρια εκπαιδεύτρια της 9ετούς πολυβραβευμένης εκπαιδευτικής δράσης, ο μικρός τουρίστας καταναλωτής, μια βαλίτσα ταξιδεύει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Πραγματικά η ελληνική γαστρονομία και το ανθολόγιο που μας παρουσίασε η κυρία Σοφία Στάμου είναι μια εξαιρετική δράση, όπως κάθε τι με το οποίο καταπιάνεται. Και μάλιστα είπαμε ότι από φέτος τελικά θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε, να συνυλοποιήσουμε με κοινές δράσεις το μικρό τουρίστα μια βαλίτσα ταξιδεύει, μια δράση ουσιαστικά που αναπτύσσει το πολιτιστικό κομμάτι και το γαστρονομικό του ελληνικού τουρισμού σε όλο τον κόσμο και θα ταξιδέψουμε μαζί της. Ήταν εξαιρετικές οι γεύσεις, πάρα πολύ ωραία δεμένες μεταξύ τους και τόσο τα γλυκά όσο και τα αλμυρά πιάτα. Συγχαρητήρια σε όλους τους σεφ και στη διοργανώτρια φυσικά και ευχαριστούμε πολύ για το κάλεσμα. Συνήθως έχω μάθει να ρωτάω ως δημοσιογράφος, αλλά τώρα χαίρομαι που με ρωτάνε γιατί αξίζει να μιλήσω. Ποιος δεν γνωρίζει και αν δεν γνωρίζει θα γνωρίσει τη δράση εδώ και 7 χρόνια της Action in Greece. Πολλά συγχαρητήρια στην πρόεδρο, την κυρία Στάμου, που είναι η καρδιά της Action. Εξαιρετική βραδιά, εξαιρετικές οι γεύσεις, γαστρονομία, μια πανδεσία αρωμάτων, γεύσεων, τόσο γλυκών όπως τα κοιτάω αυτή τη στιγμή, όσο και σαλάτες, ταϊλανδικά, ό,τι γευστήκαμε. Άξιση χαρητηρίων. Εμείς μέσα από τη δημοσιογραφική μας ιδιότητα θα είμαστε δίπλα στην Action in Greece. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Λοιπόν, ονομάζομαι Κουμαντάνου Ελένη, είμαι executive chef. Βρίσκομαι στο ανθολόγιο ελληνικής γαστρονομίας στο τελευταίο εξάμηνο. Κάνουμε κάποιες δράσεις όσον αφορά και το Action και το ανθολόγιο. Ό,τι έχει να κάνει με την τοπογραφία του κάθε τόπου, συν τα προϊόντα, συν τα γυρίσματα που τα παντρεύουμε και τα προματάρουμε προς τα έξω. Με τα γυρίσματα που κάνουμε, έχω ολοκληρώσει μία σειρά 12 γυρισμάτων μέχρι τώρα και το δεύτερο σκέλος στο Action in Greece είναι ότι είμαι στην ειδική επιτροπή, την τετραμελής, που πηγαίνουμε στα μαγαζιά και τα αξιολογούμε και τα βραβεύουμε σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Αθήνα. Βασίλης Βιτσιλόγιαννης. Το μέσο που αντιπροσωπεύω είναι Greek City Times, BCI 24 News και το Greece Now, περιοδικό στα Εμιράτα. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά στο ανθολόγιο της ελληνικής γαστρονομίας. Ήδη έκλεισε ένα χρόνο γεμάτο ταξίδια σε όμορφους προορισμούς στην Ελλάδα και πολλά γυρίσματα. Θέλω να συγχαρώ την ψυχή του ανθολογίου, τη Σοφία της Στάμου και τους συνεργάτες της, καθώς επίσης και το Action in Greece. Η Σοφία με αυτή τη δράση της όχι μόνο προβάλλει την καλή πλευρά της Ελλάδος στο εξωτερικό, αλλά θα μπορούσε να γίνει και γέφυρα επικοινωνίας με πολλές χώρες και με πολλές κουλτούρες στο εξωτερικό. Και πάλι συγχαρητήρια για τη δράση αυτή. Η σημερινή βραδιά ήταν μια βραδιά γεμάτη γεύσης, καταπληκτικά προϊόντα ελληνικά, καταπληκτικός ο κόσμος που ήταν εδώ σε αυτή τη βραδιά. Έχω να πω μόνο τα καλύτερα. Εγώ λέγομαι Κατερίνα Φιλίππου και ο ρόλος μου στην Επιτροπή είναι να είμαι η κριτής των κρασιών από τους παραγωγούς μας, των ελληνικών παραγωγών κρασιού. Είμαι χημικός, μηχανικός και σομελιέ και πιστεύω πάρα πολύ στον ελληνικό αμπελώνα, στις ελληνικές ποικιλίες και στη δυναμική που έχουμε σαν χώρα να μεγαλώσουμε τον αριθμό πάλι των μικρών παραγωγών. Γιατί καλώς κακώς ο πολύς ο κόσμος γνωρίζει ήδη τους μεγάλους παίκτες αυτού του έργου, αλλά η μικρή παραγωγή είναι αυτοί που βάζουν το μεράκι και αυτοί των οποίων τα κρασιά μας συγκινούν. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά που έχει φτάσει στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, που έχουμε δει ήδη
ποια είναι η δυναμική αυτού του έργου και τι μπορεί να γίνει και στο μέλλον, γιατί ξεκινώντας βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές από αυτό που υπήρχε αρχικά σαν πλάνο και είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο αυτό το έργο που γίνεται και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η ιδιότητα των μικρών Ελλήνων παραγωγών είναι αυτή που πρακτικά δημιουργεί όλο το μοτίβο και όλη την ιδιομορφία και την ποικιλομορφία για την ελληνική γαστρονομία. Σε αυτούς πρέπει να στηριχτούμε και σε αυτούς πρέπει να επενδύσουμε, έτσι ώστε να συνεχίσουν να υπάρχουν οι γεύσεις μας όπως ξέρουμε μέχρι σήμερα. Είναι μια δράση που έχει ήδη αγαπηθεί και θεωρώ ότι και στο μέλλον θα πάει ακόμα πολύ καλύτερα και ότι όλο αυτό θα μεγαλώσει εκθετικά. Γιατί τα δείγματα είναι πάρα πολύ όμορφα και νομίζω ότι εν τέλει όλοι έχουμε αυτές τις εικόνες και αυτές τις γεύσεις ήδη στο μυαλό μας. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβουμε ποια είναι η σημασία τους και ποια είναι η σημασία του να διατηρηθούν και όχι να περάσουμε πια στις βιομηχανοποιημένες και συνηθισμένες γεύσεις. Να πω ότι είναι μια αξιόλογη προσπάθεια η οποία αναδεικνύει τις ομορφιές και αν θέλεις τις συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος, όχι μόνο στην Ελλάδα, στη χώρα μας δηλαδή, αλλά και στο εξωτερικό. Τέτοιες προσπάθειες πρέπει να επικροτούνται γιατί μικρή παραγωγή με πολύ αξιόλογα προϊόντα, με προϊόντα που έχουν ιδιαίτερη αξία λόγω της παραγωγής τους, είναι καλό να προβάλλονται και βέβαια να γίνονται περισσότερο γνωστά, όχι μόνο όπως είπα στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Κυρία, θα μου κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια και είναι καλό αυτό να το διαδώσουμε και να βοηθήσουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, και το γεγονός ότι ήρθαν οι παραγωγοί αυτοί εδώ και βλέπουμε τα προϊόντα, τα γνωρίζουμε, κοντά γνωρίζουμε τους ίδιους τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν βάζουν μόνο την εργασία τους, αλλά την ψυχή τους. Νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι από αγάπη φτιαγμένα και θα πρέπει έτσι να, με την ίδια αγάπη και εμείς, να τους βοηθήσουμε να γίνουν περισσότερο γνωστοί. Γιατί οι άνθρωποι της επικοινωνίας τι κάνουμε? Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε την παράδοση, αλλά και την γαστρονομία του τόπου μας. Λέγομαι Βασίλης Κουτρουμάνος. Είμαι ο πρόεδρος της Ένωσης Πανελλήνιας Ένωσης Φωτοειδησογράφων και είμαι φωτορεπόρτερ εδώ και 37 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα σήμερα που είμαστε σε αυτήν την ωραία εκδήλωση και πολύ χαίρομαι που έχει η εκδήλωση αυτή θέμα για τον τουρισμό μας, για την Ελλάδα και τα παραδοσιακά προϊόντα. Το βρίσκω πολύ θετικό σε στιγμές έτσι δύσκολες να υπάρχουν εταιρείες, άνθρωποι να προσπαθούν να προωθήσουν αυτό που ξέρουμε καλά εδώ στην Ελλάδα, τον τουρισμό μας, τον πολιτισμό μας, τα φαγητά, το κρασί μας. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο στις αρχές του χρόνου, γιατί σε λίγο καιρό ξεκινάει η τουριστική περίοδος και θεωρώ αξιέπαινη την προσπάθεια και πολύ έξυπνη και θα πάει καλά και σας εύχομαι καλή επιτυχία και πάρα πολλά χρόνια να το κάνετε και να πάει ακόμα καλύτερα. Είναι βασικό ότι υπάρχουν άγνωστοι παραγωγοί, ενώ έχουν η ποιότητα, είναι πολύ καλή τα προϊόντα που βγάζουν και πρέπει να δειχτούν και αυτοί, γιατί δεν έχουν κάποια ετικέτα που είναι βασισμένη σε μεγάλο όνομα. Και έτσι οι απλοί άνθρωποι πιστεύω στην Ελλάδα παράγουν πάρα πολύ καλά προϊόντα και στο τελικό αποτέλεσμα, στο φαγητό, αλλά και στο πρωτογένη, δηλαδή στην πρώτη ύλη. Έχουμε πάρα πολύ καλές πρωτεΐνες από το λάδι που είναι ο αναγκαίο για τα προϊόντα και το κρασί οπωσδήποτε. Θα είναι μια καλύτερη να συναντηθούν και μεταξύ τους, να δει ο καθένας τι προβλήματα και, τι, και σε ποιο τομέα είναι καλύτερο σε κάποιο, ώστε να προωθηθεί και σε εκείνο να δώσει έμφαση για να πάει καλύτερα και πιο μπροστά. Καταρχήν είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ πέρα. Ονομάζομαι Γιώργος Παπαθανασόπουλος και είμαι ο εκπρόσωπος εδώ στην Ελλάδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων Συγγραφέων Τουρισμού, της ΦΙΖΕΤ. Να πω εντάχει τι είναι η ΦΙΖΕΤ. Είναι η Διεθνούς Ομοσπονδία Δημοσιογράφων Συγγραφέων Τουρισμού. Έχει έδρα τη Λιόν της Γαλλίας και αποτελείται από δημοσιογράφους, συγγραφείς, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, παραγωγούς ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και γενικά όσοι έχουν ασχολούνται δημοσιογραφικά άμεσα ή έμεσα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Εγώ εκπροσωπώ τη Διεθνή Ομοσπονδία εδώ στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη μου τιμή και πάλι που βρίσκομαι εδώ πέρα στο Ανθολόγιο της Ελληνικής Γαστρονομίας που προβάλλει την ελληνική κουζίνα που είναι μέρος όχι μόνο του ελληνικού τουρισμού αλλά και γενικά και του ελληνικού πολιτισμού αλλά και της καθημερινότητας των Ελλήνων. Η παραγωγή αυτή εκτός από τη κάνουν, είναι στυλοβάτες, όχι μόνο της ελληνικής οικονομίας, γιατί δημιουργούν, αξιοποιούν τα αγροτικά προϊόντα
και συμβάλλουν αν όχι στη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας, στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Διευθυντής του GreekAffair.gr και 7nea.gr. Είναι μια αξιόλογη βραδιά. Θεωρώ ότι η κυρία Σοφία Στάμου αναδεικνύει τα αγροτουριστικά προϊόντα, θα αναδείξει και την Ελλάδα προς τα έξω και η προσπάθειά της βοηθάει, πιστεύω, πάρα πολύ στην ανάδειξη του ελληνικού τουρισμού.